Κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να υλοποιήσει την αντιλαϊκή βάρβαρη πολιτική της σε βάρος της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού επιστρατεύει το ψέμα, τη συκοφαντία, τον αυταρχισμό και τον κοινωνικό αυτοματισμό. Τόσο κινησμός όταν φορτώνει στις πλάτες του λαού για τις ανάγκες των αμερικανονατοϊκών σχεδιασμών νέα εξοπλιστικά πακέτα πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Χωρίς ίχνος ντροπής να προκαλεί τους φοιτητές, λέγοντας ότι οι αγώνες τους είναι ληστεία, ενώ την ίδια στιγμή φέρνει νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια με θύματα τα παιδιά των φτωχών λαϊκών οικογενειών. Τόσο θράσος, ενώ έχει τσακίσει το λαϊκό εισόδημα και με την ακρίβεια να καλπάζει, να φτάνει ο Πρωθυπουργός στο σημείο να λέει ότι οι αγρότες κερδοσκοπούν επειδή οι αυξήσεις στις τιμές φέρουν μεγαλύτερα έσοδα για τους αγρότες, κρύβοντας ότι η εμποροβιομήχανη, οι αλυσίδες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, αυτοί που τσεπώνουν τη διαφορά από την τιμή στο χωράφι και το ράφι, είναι και όχι οι αγρότες. Από το βήμα αυτό, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας χαιρετίζει τους μεγαλειώδεις αγώνες φοιτητών και αγροτών. Τα μπλόκα της περήφανης αγροτιάς φουντώνουν, απλώνονται και γιγαντώνονται σε όλη τη χώρα, από τον Εύρο έως την Κρήτη. Ένας δίκαιος αγώνας. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κοινής αγροτικής πολιτικής και όλων των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ τους εξοντώνει στην κυριολεξία. Το αγροτικό εισόδημα συρρυκνώνεται. Το κόστος παραγωγής εφοδίων, εργαλείων ή ζωοτροφές αυξάνονται με ηλικιώδη ταχύτητα για να εξασφαλίζονται τα υπερκέρδη των επιχειρηματικών ομίλων της ενέργειας για να κάνουν πάρτι οι μεσάζοντες και οι μεγαλέμποροι. Οι μειώσεις στη βασική ενίσχυση που έφερε η νέα ΚΑΠ, που τους εξοντώνει, χωρίς αποζημιώσεις από τις καταστροφές στη Θεσσαλία και τις κοινοκαρπίες στις Ελιές. Αρνούμενη η κυβέρνηση να εφαρμόσει και τα στοιχειώδη μέτρα ανακούφισης επικαλούμενη τις δημοσιονομικές αντοχές. Αυτά τα προβλήματα τα προκαλεί η δική σας πολιτική, η πολιτική της κυβέρνησης που εφαρμόζει την κοινή αγροτική πολιτική και αυτά είναι και ο υποκινητής των κινητοποιήσεων. Η ρύθμιση που φέρεται για την τροπολογία, με την τροπολογία για τις οφειλές ηλεκτρικής ενέργειας σε πληγήσες περιοχές από τις πλημμύρες του Σεπτέμβρη του 2023 είναι στην κυριολεξία μούφα. Την φέρνετε λόγω της πίεσης που δέχεστε από τα αγροτικά μπλόκα, γιατί αν ενδιαφερόσασταν θα την είχατε φέρει από το Σεπτέμβριο. Το θυμηθήκατε όμως τώρα που βγήκαν τα τρακτέρ στους δρόμους. Από τότε βέβαια έχουν κοπεί εκατοντάδες ρεύματα στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές. Είναι ένα μέτρο κοροϊδία, αισχρή εξαπάτηση. Δεν ενδιαφέρεστε για τους πνιγμένους. Είναι αβανταδόρικη για τις εταιρείες παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες θα πληρωθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό το επιτόκιο για να μην χάσουν τα κέρδη τους. Το όλο ενδιαφέρον σας είναι να μην ζημιωθούν οι πάροχοι και όχι πώς θα βοηθηθούν οι βιοπαλαιστές αγρότες για την επιβίωσή τους. Αυτό που ζητάνε βέβαια οι αγρότες είναι διαγραφή εδώ και τώρα των χρεών και όχι αναστολή πληρωμών. Η ελιγμή, τα επικοινωνιακά κόλπα, οι απειλές και η τρομοκρατία είναι σίγουρο ότι θα πέσουν στο κενό. Και ας μην τολμήσει η κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει δυνάμεις καταστολής εναντίον των αγωνιζόμενων αγροτών όπως και φοιτητών. Θα το πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Στα μπλόκα όπως και στα πανεπιστήμια θα συντριβεί η κυβερνητική προπαγάνδα που μαζί με όλα τα άλλα κόμματα του ευρωενωσιακού τόξου εξοραίζουν και κρύβουν τη στρατηγική του σύμπλευση με το αντιδραστικό, αντιαγροτικό και αντιεκπαιδευτικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία ακολουθεί και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ και τώρα η κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των βιοπαλαιστών αγροτών για αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, για 100% αποζημιώσεις για τις ζημιές, μείωση του κόστους παραγωγής και κατώτερες εγγυημένες τιμές. Επιπλέον, καταψηφίζουμε το άρθρο 1 της τροπολογίας. Πρόκειται για εφαρμογή του αντεργατικού νόμου Αχτσιόγλου. Το ΚΚΕ έχει τοποθετηθεί ζητώντας την κατάργησή του και την επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων στα συνδικάτα. Περνώντας το αθλητικό νομοσχέδιο, Βρούτσι Αχτσιόγλου, να σας βάλουμε και εσάς μέσα, ναι. Να μην μείνετε παραπονεμένος δηλαδή για το αντεργατικό σας έργο.
Ναι, ναι. Εδώ συναγωνίζεστε. Δικό σας είναι ο νόμος, βέβαια. Και τον επέκτηνε και η Αχτσιόγλου, βεβαίως. Πάμε στο αθλητικό νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση δεν σταματά τα ψέματα εδώ. Αυτά τα νέα ρηξικέλευθρα μέτρα, όπως τα παρουσιάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, δεν θα τελεσφορήσουν όπως δεν τελεσφόρησαν μέχρι σήμερα. Πρόκειται για μέτρα εντυπωσιασμού, χωρίς ουσία, χωρίς διάθεση να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο για τα όσα τραγικά συμβαίνουν στον εμπορευματοποιημένο αθλητισμό και ιδιαίτερα στο ποδόσφαιρο. Η κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί τα συμπτώματα της βίας στα γήπεδα και όχι να θεραπεύσει την αρρώστια. Και επειδή η αρρώστια θα συνεχίζει να υπάρχει, τα συμπτώματα όχι μόνο δεν αντιμετωπίζονται, αλλά κατά τη γνώμη μας θα αυξάνονται και θα πολλαπλασιάζονται. Γι' αυτό και το ΚΚΕ καταψηφίζει επί της αρχής το νομοσχέδιο. Όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε αυστηροποίηση των ποινών, πάρθηκαν κατασταλτικά μέτρα, ιδιώνυμα και πρόστιμα από όλες τις κυβερνήσεις, σε μια προσπάθεια να μαζευτεί η σύψη και η ασυδοσία που σε πολλές περιπτώσεις αξιοποιούνται από το κράτος και για την περιστολή λαϊκών ελευθεριών, ενώ όλες οι κυβερνήσεις διαφήμιζαν διαχρονικά την συνεργασία των ΠΑΕ στην προσπάθεια να μπουν κανόνες. Κι όμως τα επικίνδυνα και νοσηρά φαινόμενα παραμένουν. Απόδειξη το ματοκύλισμα στη Νέα Φιλαδέλφεια από τους Ναζί χούλιγκαν της Δυναμό Ζάγκρεπ με τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσουρί. Τα τελευταία γεγονότα έξω από το κλειστό του Ρέντι που οδήγησαν στο θάνατο του 31χρονου αστυνομικού. Λίγο πριν, πιο πριν, τη δολοφονία του Άλκη στη Θεσσαλονίκη. Αλήθεια, γιατί δεν αντιμετωπίζονται αυτά τα φαινόμενα? Είναι ανίκανες οι κυβερνήσεις? Όχι βέβαια, απλά καμία κυβέρνηση δεν τολμά και δεν θέλει να κόψει τον ομφάλιο λόρο που συνδέει τα επιχειρηματικά συμφέροντα με τον αθλητισμό, με τους οπαδικούς στρατούς, ακόμα και με τον ίδιο τον κρατικό μηχανισμό που βασικό του μέλημα κατά τα άλλα θα έπρεπε να προστατεύει τους αθλητικούς χώρους. Κάνετε πως δεν ξέρετε για τις σχέσεις των προέδρων και των χορηγών των ΠΑΕ με τους συνδέσμους, για πρώην αστυνομικούς που γίνονται στελέχη ασφαλείας στις συγκεκριμένες εταιρείες και στα γήπεδα, για μπράβους σε μαγαζιά της νύχτας, προστασία σε καταστήματα, εμπόριο ναρκωτικών, για τις σχέσεις αυτών των στρατών με φασιστικές ακροδεξιές ομάδες. Αλήθεια, ποιος κάνει κουμάντο σήμερα στο ποδόσφαιρο? Είναι το Υπουργείο? Είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού? Όχι βέβαια, είναι οι επιχειρηματίες του χώρου. Είναι αυτοί που διοικούν το ποδόσφαιρο, τα όργανά του, τη διαιτησία, με αυτό το περίφημο αυτοδιοίκητο για το οποίο είχε προειδοποιήσει το ΚΚΕ για τις συνέπειες. Δεν είναι η ΕΠΟ που είναι αυτή που ορίζει τα πειθαρχικά όργανα και τους δικαστές, ενώ θα έπρεπε να βγαίνουν με κλήρωση, όπως είχε επίσης προτείνει το ΚΚΕ. Τώρα βέβαια είστε όλοι σούζα μπροστά τους. Τα τελευταία 15 χρόνια τουλάχιστον βλέπουμε κάθε φορά το ίδιο έργο με τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ να αποδίδουν τέτοια εγκλήματα σε νομικά κενά, να φέρουν το ένα νομοσχέδιο μετά το άλλο, συσχωτίζοντας τις πραγματικές αιτίες της βίας που επιμελώς αποφεύγουν να τα συνδέσουν με το οικοδόμημα του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού που οδηγεί στο κυνήγι του κέρδους και αποτελεί την αιτία για τη γέννηση αλλά και την αναπαραγωγή τέτοιων φαινομένων και τη σαπίλα του παρασκηνίου. Πουθενά μα πουθενά, σε κανένα νόμο, σε καμία σύμβαση, δεν υπάρχει σύνδεση του ίδιου του φαινομένου της βίας με τον εμπορευματοποιημένο αθλητισμό, παράγωγο του οποίου είναι η βία. Και αυτό το αποφεύγεται συστηματικά. Το ιστορικό είναι πολύ συγκεκριμένο και να θυμίσω. 2002 νόμος Βελιντζέλου για το ηλεκτρονικό εισιτήριο. 2006 νόμος Ορφανού για το ιδιώνυμο, το οποίο καταργήθηκε. 2012 νόμος Γερουλάνου Μπιτσαξή, ξανά το ιδιώνυμο με προϋποθέσεις. 2015 νόμος Κοντονή, αύξηση ποινών. 2019-2022 ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία δύο συμβάσεις, τη Μακολέιν και τη Σαν Ντενή, που αφορούσαν την αντιμετώπιση της βίας. Αυτά τα ενσωματώσατε, τα φέρατε, τα νομοθετήσατε και στην ουσία δεν έγινε απολύτως τίποτα. Αντιθέτως, πάντα είχατε ως κύριο μέλημα την προσαρμογή του νομοθετικού περιβάλλοντος στην στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου για την ενίσχυση της εμπορευματοποίησης.
Να σας πω μόνο ότι η παγκόσμια αγορά στοιχημάτων για αθλητικές διοργανώσεις ανέρχεται σε τουλάχιστον ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, εκ των οποίων το 90% είναι παράνομα στοιχήματα. Όπως είναι φυσικό, αυτός ο τεράστιος τζίρος προσελκύει μεγάλα κυκλώματα χειραγώγησης αθλητικών διοργανώσεων με σκοπό τον παράνομο πλουτισμό από το στήσιμο αγώνων. Εκτιμάται ότι το 25% των αθλητικών διοργανώσεων παγκοσμίως ελέγχεται από συμμορίες οργανωμένου εγκλήματος. Τώρα, πιο ειδικά για τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. Πρώτον, επικεντρώνει σε ζητήματα ακόμη μεγαλύτερης αυστηροποίησης κατασταλτικών μέτρων, με τα οποία το ΚΚΕ διαφωνεί. Επεκτείνει και αναβαθμίζει την υποχρεωτική ηλεκτρονική παρακολούθηση των θεατών, τα οποία είναι αφενός αναποτελεσματικά, αφού η ονομαστικοποίηση των εισιτηρίων και η συστηματική παρακολούθηση αθλητικών χώρων δεν εγγυώνται την αποτροπή των φαινομένων βίας και αφετέρου είναι επικίνδυνα για τις λαϊκές ελευθερίες, συστηματοποιώντας περισσότερο το γενικότερο ηλεκτρονικό φακέλωμα των πολιτών με την χρήση επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μέσω και της διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα. Τέτοια μέτρα αξιοποιούνται ως πειραματικός σωλήνας για ευρύτερα κατασταλτικά μέτρα. Υπάρχουν δείγματα γραφής που το επιβεβαιώνουν, όπως τα μέτρα ενάντια στο συνδικαλιστικό κίνημα στους πρόσφυγες και αλλού. Άλλωστε, τα κατασταλτικά μέτρα πάντα από ένα σημείο και μετά αναζωπυρώνουν την ένταση, τη βία, το χουλιγκανισμό, μεταφέρονται και εκτός γηπέδου, κάτι που το επιδιώκουν οι μεγαλομέτοχοι των ΠΑΕ για να μην χαλάσει η βιτρίνα τους. Τα γεγονότα του Ρέντι, η δολοφονία του Άλκη και η δολοφονία Κατσουρή το αποδεικνύουν. Δεύτερον, δεν αντιμετωπίζεται η βία ουσιαστικά ούτε με την αναμόρφωση των επιτροπών και τη συγκρότηση νέων. Η όποια αναμόρφωση αποτελεί ένα νέο lifting για να προστατευτεί κατά απόλυτη προτεραιότητα ο επαγγελματικός επιχειρηματικός αθλητισμός ως θέαμα, οι χώροι που παρέχεται, καθώς και οι φίλαθλοι ως πελάτες, ως προϊόν, όπως άλλωστε και ο ίδιος ο Υπουργός είπε κατά την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής. Τρίτον, τις ρυθμίσεις των οικονομικών και διοικητικών κυρώσεων στις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες και τα τμήματα αμοιβωμένων αθλητών για παραβατικές συμπεριφορές των ίδιων και των φιλάθλων. Το ΚΚΕ θα τις ψηφίσει αυτές τις ρυθμίσεις. Τις θεωρεί όμως ανεπαρκείς. Δεν αντιμετωπίζουν τη ρίζα του προβλήματος. Όσο υφίσταται η επιχειρηματική δράση, οι ιδιοκτήτες και οι μεγαλομέτοχοι θα βρίσκουν τρόπους να προσπερνούν τέτοιου είδους κυρώσεις χωρίς να θίγεται η υψηλή κερδοφορία τους. Απόδειξη το γεγονός ότι έχει μειωθεί για αυτούς η αξία προσέλευσης των θεατών στα γήπεδα, αφού αποκομίζουν πολλαπλάσια κέρδη από την παραοικονομία του αθλητισμού, όπως τα στοιχήματα. Τέταρτον, η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις λέσκες φιλάθλων και ο περιορισμός αυτών σε μία καθυπόδειξη των ΠΑΕ ενισχύει ουσιαστικά τον εναγκαλισμό τους με τις αντίστοιχες ΠΑΕ και κατ' επέκταση η δυνατότητα καλύτερου ελέγχου και χρησιμοποίησης για τα συμφέροντά τους, το πιο συστηματικό φακέλωμα και παρακολούθηση των μελών τους, τη μεγαλύτερη πρόσβαση σε αυτές τμήματων κρατικού μηχανισμού. Δεν ξεχνάμε, έχει αποδειχθεί ότι οι λέσκες φιλάθλων, ειδικά των εταιριών, των αθλητικών ανωνύμων εταιριών, είναι ο στρατός των επιχειρηματιών που λιμένονται τον επαγγελματικό αθλητισμό. Πέμπτον, η απαγόρευση ανάρτησης στους αθλητικούς χώρους πανώ με πολιτικό, θρησκευτικό ή ιδεολογικό χαρακτήρα, με υβριστικό, ρατσιστικό ή σεξιστικό περιεχόμενο, με την απειλή επιβολής προστίμου. Εδώ χωράει τα πάντα όλα. Όχι μόνο έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι ικανή να αποτρέψει την εκδήλωση της αθλητικής βίας, αλλά προσέξτε, εξισώνει το πανό στήριξης των Παλαιστινίων, το πανό διαμαρτυρίες για το έγκλημα στα Τέμπη ή το πανό ενάντια στην αστυνομική βία στα γήπεδα, στα πανεπιστήμια, σε χώρους δουλειάς, με τα εμετικά, φασιστικά, ρατσιστικά, χυδαία συνθήματα που πραγματικά προκαλούν τη βία στα γήπεδα. Επικίνδυνη και πονηρή διάταξη την οποία καταψηφίζουμε. Έκτον,
Η λεγόμενη ψηφιακή μετάβαση του αθλητισμού σημαίνει ψηφιακές business και προστασία του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού. Το πληροφοριακό σύστημα ΙΚΟΥΡΟΣ αποτελεί βασικό συστατικό, μέρος του επιτελικού ψηφιακού αστικού κράτους. Δεν συνεννούμε, διότι επιδιώκει να οργανώσει καλύτερα τη λειτουργία και διεξαγωγή αθλητικών διοργανώσεων, στηρίζοντας τον αθλητισμό επιχείρηση, καθώς και την ψηφιοποίηση και συνολική καταγραφή των κρατικών αθλητικών περιουσιακών στοιχείων και εγκαταστάσεων για άμεσες επενδύσεις και συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 7. Η διάταξη για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή επίπεδου Α για τους προπονητές ποδοσφαίρου, σκοποβολής και τοξοβολίας χωρίς απολυτήριο λυκείου. Προφανώς είναι φωτογραφική, δεν την ψηφίζουμε και εντάσσεται σε κάθε περίπτωση στην τακτική, στην πολιτική απαξίωση των πτυχίων ΤΕΦΑ, την υποτίμηση της προπονητικής και ως επιστήμης και ως τέχνης, δίνοντας χώρο στην ΕΠΟ να πουλά πιστοποιήσεις προπονητικής ίσης αξίας με πτυχία ΤΕΦΑ. Το ότι κάποιος έχει βγάλει έναν αθλητή με μεγάλη διάκραση ή έχει δώσει πιστοποιήσεις κάποιων εβδομάδων, δεν διασφαλίζει ότι κατέχει την επιστήμη της ανάπτυξης των ψυχοκοινωνικών ικανοτήτων, του αθλητικού ταλέντου των παιδιών, την επιστημονική μεθοδολογία και όχι αποκλειστικά και μόνο την εμπειρία. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να ενταχθούν στα ΤΕΦΑ ανάλογες ειδικότητες που βρίσκονται σε έλλειψη για να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν στις ομοσπονδίες και τα αντίστοιχα αθλητικά σωματεία. Βεβαίως, δεν είμαστε και αντίθετοι να αξιοποιούνται ως προπονητές και αθλητές με πολυετή εμπειρία ή Ολυμπιονίκες, αλλά πάντα υπό την εξέταση και την έγκριση των πανεπιστημιακών σχολών σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 8. Η δυνατότητα χρηματικής επιχορήγησης σχολικών αθλητικών ομάδων από τους Δήμους. Θα ψηφίσουμε παρόν. Και το ερώτημα είναι, γιατί από τους Δήμους και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό? Μέχρι τώρα οι γονείς βάζουν τα έξοδα μετακινήσεων, αγορά ρούχων και εξοπλισμού από τη τσέπη τους. Καμία κρατική επιχορήγηση. Ο σχολικός αθλητισμός χρειάζεται γενναία οικονομική στήριξη, διορισμό καθηγητών φυσικής αγωγής, υποδομές, εξοπλισμό και μέσα. Η μεταφορά της ευθύνης στους Δήμους σημαίνει μηδέν ιστοπηλίκων. Ή θα αποποιηθούν των ευθυνών τους οι Δήμοι λόγω έλλειψης αυτοτελών πόρων, κεντρικών αυτοτελών πόρων, ή θα μετακυλήσουν το κόστος του γονείς μέσω της επιβολής τελών, ανταποδοτικά δηλαδή. Κυρίες και κύριοι, για το ΚΚΕ η λύση βρίσκεται στην κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης στον χώρο του αθλητισμού. Η εξυγίανσή του, η αντιμετώπιση της βίας μέσα και έξω από τα γήπεδα γίνεται μόνο με σύγκρουση με τα μεγάλα συμφέροντα που θησαυρίζουν από αυτόν, μόνο σε σύγκρουση με την άκρατη εμπορευματοποίησή του. Και επειδή μας λένε κάποιοι δεν έχετε να προτείνετε κάτι, λέμε λοιπόν ότι έχουν απορριφθεί από όλες τις κυβερνήσεις προτάσεις του ΚΚΕ στα σημερινά πλαίσια, που βεβαίως ούτε και αυτά θα αντιμετωπίζουν συνολικά την κατάσταση, όμως θα αποτελούσαν ένα παραπέρα εμπόδιο στην επιχειρηματική δράση όλων αυτών των κυκλωμάτων. Όπως, για παράδειγμα, η κατάργηση της συμμετοχής των ελληνικών ομάδων στο στοίχημα, η θέσπιση ελέγχου ανωνύμων αθλητικών εταιριών ΠΑΕ-ΚΑΕ από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι επιχειρήσεις και ως τέτοιες πρέπει να αντιμετωπίζονται, γι' αυτό πρέπει να πάνε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Κόψιμο της χρηματοδότησης σε ανώνυμες αθλητικές εταιρείες από το κράτος, είτε άμεση είτε έμεση, που οδήγησε σε διαγραφή χρεών ακόμα και με πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Τα είπε ο πρόεδρος των αμοιβωμένων ποδοσφαιριστών εδώ στην ακρόαση των φορέων για τις οφειλές του κράτους, δεδουλευμένα 2 εκατομμυρίων ευρώ σε 44 ποδοσφαιριστές με νόμο 36.07 του 10 για να καλύψουν η ΠΑΕ, να καλύψει μάλλον το κράτος της ΠΑΕ για την υπαγωγή του στο άρθρο 44. Πόσα εκατομμύρια ευρώ έχουν χαριστεί στις ΠΑΕ που έπρεπε να έχουν αποδοθεί στους παίχτες. Κυρίες και κύριοι, το να ασχολείσαι με τον αθλητισμό δεν είναι μικροαστική συνήθεια, ούτε πολυτέλεια, ούτε προνόμια λίγων. Είναι κοινωνική και σωματική ανάγκη και δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να προασπίσει την υγεία του και να διαμορφώνει συνειδήσεις και να διαπαιδαγωγεί. Γι' αυτό και για το ΚΚΕ ο αθλητισμός είναι καθολικό κοινωνικό δικαίωμα, όχι μόνο των παιδιών των νέων, αλλά και όλων των ηλικιακών ομάδων, με ελεύθερη πρόσβαση σε σύγχρονες αθλητικές υποδομές, με τη στήριξη του επιστημονικού δυναμικού. Κατά συνέπεια και με σύνθημα
Ο αθλητισμός, όπως και ο πολιτισμός, είναι πολυτέλεια. Δεν είναι πολυτέλεια μόνο για τους λίγους, είναι δικαίωμα για τους πολλούς. Συμπυκνώνεται η αντίληψη και η πρόταση του ΚΚΕ για τη φυσική αγωγή και για τον αθλητισμό. Ευχαριστώ.